Ενείς και υπέροχες και μια χαρά. Και επίσης, κυρίως μη ρωτάτε, άμα βλέπετε μια γυναίκα μετά τα 30. Πολύ σημαντικό. Μην κάνετε την ερώτηση, ακόμα και αν είναι παντρεμένη. Είσαι εκεί, πού θα κάνεις παιδάκι, παιδάκι. Δηλαδή μην τη ρωτάτε αυτή την ερώτηση ποτέ. Διακρισία. Είναι πολύ άκουσο. Πολύ άκουσο. Και μπορεί μια γυναίκα να προσπαθεί εκείνη την εποχή. Να έχει κάνει εξωσωματική, να μην μπορεί, να έχει πρόβλημα ο άντρας, να περνάνε το μαρτύριό τους, να κλείνει η πόρτα. Μπορεί και τίποτα από όλα αυτά, μπορεί απλά να μην θέλει. Γιατί την πιέζει. Και γιατί να το συζητήσει μαζί σου. Μπορεί να μην θέλει ο άντρας της. Γιατί και αυτό παίζει, όλα παίζουν. Όλα, γενικότερα, όλα. Γιατί να φέρνουμε σε δύσκολη θέση έναν άνθρωπο. Ρωτάς αυτή την αθώα ερώτηση, γιατί δεν κάνετε ένα παιδάκι που από μέσα. Πότε θα κάνετε. Χίλιες, ναι, χίλιες προσβλητικές ερωτήσεις από πίσω. Υπάρχει και πιο χαριτωμένο. Πότε θα το βάλετε μπρος. Εσείς πότε θα το βάλετε μπρος. Καλά, οι μαμάδες έχουν πλάκα όμως που ενώ ξέρουν ότι δεν υπάρχουν οι συνθήκες γύρω σου. Δηλαδή, εμένα, ας πούμε, που η μαμά μου ξέρει ότι δεν υπάρχει συνθήκες γύρω μου, λέει πότε θα μου κάνεις ένα παιδάκι. Δεν λέω, μαμά μου, είσαι μέσα στα πόδια μου. Δεν βλέπεις ότι δεν υπάρχει καμία προοπτική που έχουμε λίγο μέσα. Άμεσα, ναι. Αλλά τι ρωτάς αφού δεν βλέπεις. Έχω το σκύλο μου. Υπάρχει ο Μόκα.